Αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσουμε στη Μαρία την Άβαλη. Αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η θλίψη και πότε ο πόνος. Ούνας αλήθεια το βράδυ αυτό που με φυσάει αύριο τα χέρι να αρχίσει και μένα φίλοι καυτό να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας κανώσουν μετά. Να έρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε το ντουετάκι τους το γνωστό τα βήματά μας με ξαναπούνε. Πού να σε να έρθεις το βράδυ αυτό που γίνε φίλο ξέρω η ελπίδα να έρθεις κοντά μου να φυλακτώ από το πόνο την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν. Αυτή. Τι ωραία έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τον κύριο Χρήστο Τολιόπουλο μόλις με ενημέρωσαν τραγούδησε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτής της εποχής που το έχω ερμηνεύσει και εγώ σε κάποια παράσταση, από τις πρώτες μου παραστάσεις, και τη Βαΐα τη Βαΐδου και τον Θανάση το Βενέτη εδώ πέρα που μου το αφιέρωσαν. Να είστε καλά, παιδιά μου. Το σκεφτήκατε. Μπράβο, βρε Θανάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι μου αρέσουν εμένα αυτά τα τραγούδια. Είμαι λίγο μιας παλιάς εποχής. Ώρες, ώρες. Να, αυτή η δουλειά αξίζει για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, με συγκινήσατε. Και γιατί να κάνουμε εκπομπή τώρα, βάλτε τραγούδια να ακούμε. Έτσι δεν είναι, τι θα πούμε, για τους αγρότες θα πούμε. Οι αγρότες είναι στους δρόμους, οι άλλοι στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν για να πούνε να δώσουν 50 εκατομμύρια, τι δισεκατομμύρια, όχι 50 εκατομμύρια, στην Ουκρανία, μη λέω και ό,τι να είναι. Αχ, τι ωραία. Τώρα δεν θέλω να κάνω εκπομπή. Να κάνω, Βαΐδου, τι λες να κάνω. Έχουμε καλά θέματα. Έχουμε καλά θέματα. Με περιμένει ο κόσμος να πω τι. Τι να πω, τι να πω. Έχουμε αρκετά να πούμε. Και να σας στείλω, να σας πω να πάτε εκεί πέρα στο 15ο μπροστά κάποια στιγμή. Θανάση, τραβήξει πλάνα. Την νησίδα, όχι νησίδα. Αυτοσχέδια. Κόμβος, κόμβος. Ένας από τους 9 που θα έφυγε. Αυτό είναι της ΔΕΙΑΣ Βλάβη όμως εκεί πέρα. Έχω τις φωτογραφίες στο Facebook. Αν θέλετε μπορούμε να τα δείξουμε. Συνεργασία Δήμου και ΔΕΙΑΣ για το καλό των Σερών να είναι το παλιοπλέγμα πεταγμένο κάτω. Έτσι.
Δεν φυσούσε αέρα, του πάτησαν τα αυτοκίνητα γιατί δεν χωράνε. Δεν χωράνε. Και είχε στην αρχή κάτι πινακίδες, ό,τι να είναι. Έτσι έδειχνε, έτσι έδειχνε. Μετά βρήκαν άλλες πινακίδες, τις χρειάστηκαν αυτές για αλλού, έβαλαν αυτό που δείχνει έργα. Τρεις εβδομάδες εκεί πέρα το τσιμέντο. Και μου γράφουν και μπροστά στο, σε ένα δημοτικό. Μου γράφει μία στο Facebook. Κάποια στιγμή κατεβάστε να σας δείξουμε, τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τους αγρότες, αλλά για ζήκα, λέει η γιαγιά μου. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων. Εκτός σεναρίου είναι, εκτός πλάνου αυτό. 15 Φεβρουαρίου η ψήφιση. Πάρα πολύ ωραία. Τι έπαθε, Θανάση. Πες την κακία, ο Δημήτρης μιλάει. Θα κατατεθεί σήμερα το νομοσχέδιο γιατί έτσι είναι προγραμματισμένο, Δημήτρη. Τι θες να πεις. Για να καλυφθούν οι αγρότες, 4ο, 5ο, 6ο θέμα παίζουν στα site. Λοιπόν. Και η Εκκλησία συλλαλητήρια θέλει να κάνει. Αφού είπανε ήρεμα και ωραία, είπε ο Ιερώνυμος. Την Κυριακή είναι η εγκύκλειος. Ναι. Θέλουν να απολάβουν τα πάντα και κατατίθεται στη Βουλή. Πρεμούρα, πρεμούρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι αγρότες είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης μου φαίνεται μου έχει ετοιμάσει και πλάνα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έχω και κάποιες φωτογραφίες. Μπράβο, Δημήτρη, πλάνα. Λοιπόν, είναι στη Θεσσαλονίκη. Από το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν, τα βλέπαμε στα πρωινάδικα των μεγάλων εντός εισαγωγικών καναλιών. Αρκετά τρακτέρ, πάρα από 300 νομίζω. Εγώ το ψάχνω εδώ στο πρώτο θέμα, το θέμα με τη Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνω, ακόμα δεν το έχω βρει. Ότι η αγρότηση είναι στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλο συλλαλητήριο, μπλόκα υπάρχουν παντού. Αχ, Θεέ μου. Διαμαρτύρονται για τη νέα ΚΑΠ. Για το πετρέλαιο, το αγροτικό, για τα ρεύματα, για το κόστος παραγωγής γενικότερα. Και έχουν μπει, είναι μπροστά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η αγρότικα ξεκινά σήμερα. Βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν και μάλλον δεν θα τα πάρουν τα τρακτέρ τους. Τουλάχιστον 300 διαβάζω ότι είναι. Δεν πρόκειται να τα πάρουν από εκεί. Και σε ΡΕΗ αγρότες συμμετέχουν με τα δικά τους γεωργικά μηχανήματα. Ακόμη δεν το βρήκα. Ναι, ψάχνω. Αγρότες πολιορκούν τις Βρυξέλλες. Πιο μπροστά από τα δικά μας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ακόμα το ψάχνω το ελληνικό, το αγροτικό. Έτσι, ακόμα. Αυτό κάτι λέει. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Είναι εκεί, διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω γιατί έχει πάει ακόμη ο κύριος Αυγεννάκης να τους δει. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, εντελώς τυχαία εντός εισαγωγικών, είδε αγρότες στον μπλόκο της Βόνιτσας, γιατί βρισκόταν εκεί για τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου. Εντελώς τυχαία τους είδε και τους είπε ότι είναι. Τι? Πότε? Θα έχει ο κύριος Αυγεννάκης. Ναι, και. Τι περίμενε. Ο κύριος Αυγεννάκης σήμερα θα έχει συνέντευξη τύπου. Τι, για το αγροτικό ζήτημα? Για την αγρότικα θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ωραία. Και μετά θα έχει συνάντηση με ορισμένους συλλόγους αγροτών. Αυτό καλύτερα να έλεγα με εκπροσώπους των αγροτών για να μην περνάνε από το μυαλό μας άλλες ιδέες. Που περνάνε. Ξέρουμε τι γίνεται. Οι αγρότες θα το προσέξουν αυτό. Να το προσέξουν πάρα πολύ αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα υποθεί, γιατί θα ερωτηθεί ο κύριος Αυγεννάκης λογικά για τις κινητοποιήσεις. Απ' έξω ακριβώς βρίσκονται οι αγρότες. Την ώρα που οι δικοί μας διαμαρτύρονται εδώ έξω από τις εγκαταστάσεις διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, μπήκαν ακριβώς έξω από την είσοδο βρίσκονται, στις Βρυξέλλες γίνεται το αγροτικό «Έλα να δεις». Πάνω από 1.300 τρακτέρ έχουν μπει. Μέσα στις Βρυξέλλες βρίσκονται γύρω από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπλόκα, φωτιές, αυγά γύρω από την Ευρωβουλή, την ώρα που εκεί παραδίπλα, μέσα, λίγο παραδίπλα, συνεδριάζουν στη Σύνοδο Κορυφής με κύριο θέμα την βοήθεια, το πακέτο βοήθειας που θα δώσουν επιπλέον στην Ουκρανία. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε από Βρυξέλλες ότι είναι υπέρ της πρότασης Κομισιόν για πάυση της αγρανάπαυσης. Είπε η πολιτεία δίπλα στον αγροτικό τομέα και ο Ορμπάν λέει εμφανίστηκε τον πλευρό των θυμωμένων αγροτών στις Βρυξέλλες, οι οποίοι είναι πραγματικά θυμωμένοι εκεί πέρα. Και στο Παρίσι και κοπριές πετάνε και έχουν δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα και γάλατα και σανό και οτιδήποτε άλλο. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα, κυρίως με τον τουρισμό
Τους είχαμε δει και στο Βερολίνο, πολλά όμως μαζικές συμμετοχές. Και τώρα βρίσκονται στις Βρυξέλλες και είναι οργισμένοι και φωτιές βάζουν και αυγά πετάνε. Οι άλλοι μέσα είμαστε στο πλευρό των αγροτών και ζητούν ενίσχυση από τις επιδοτήσεις. Όταν υπογράφηκε η νέα ΚΑΠ, πού ήσασταν? Ερχότανε, το ξέραμε αυτό, το ξέρατε. Το συζητούσαμε εδώ και καιρό ότι θα είναι μειωμένες οι επιδοτήσεις. Αλλά όταν βλέπεις λιγότερα τα λεφτά και έχεις κάνει άλλο υπολογισμό, γιατί νομίζεις ότι θα είναι όπως και πριν, σου έρχεται τα μπλά στο κεφάλι. Εντάξει, στο πλευρό των Ουκρανών λένε. Εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Να δούμε πού θα πάει. Εδώ δεν βλέπω να πηγαίνει μακριά. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρώπη. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Και διαβάζω ότι μπαίνει σε εφαρμογή, λέει, η ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων. Με ψηφιακό τρόπο, λοιπόν, θα ρυθμίζουν τα νοσοκομεία, τα χειρουργεία τους, να υπάρχει διαφάνεια. Δεν κατάλαβα και πολλά από αυτά που διάβασα, γιατί δεν είμαι και πολύ μέσα στο σύστημα υγείας. Απλά θα υπάρχουν κατηγορίες χειρουργείων, θα γίνει μια εκαθάριση της λίστας των ραντεβού για χειρουργεία που έχουν τα νοσοκομεία, θα επικαιροποιηθούν για να δουν αν οι ασθενείς ακόμη επιθυμούν να κάνουν την εγχείρησή τους στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και μετά θα είναι αυτά που επήγουν, αυτά που λιγότερο επήγουν και θα έχει κάποιες άλλες κατηγορίες με χρόνο αναμονής. Αυτά που επήγουν θα έχουν μέχρι 2 εβδομάδες, λέει, χρόνο αναμονής. Αυτά που επήγουν λιγότερο μέχρι 6 εβδομάδες χρόνο αναμονής. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπορείς στο ενδιάμεσο να πεθάνεις. Δύσκολα είναι τα πράγματα στο σύστημα υγείας. Δεν πάει καθόλου καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, πώς βρίσκουν κάποιοι? Μου λένε κάποιοι που πήγαμε σε γιατρό, βρήκε ραντεβού για χειρουργείο. Δεν μιλάω για τις ΣΕΡΙΣ βεβαίως. Τις ΣΕΡΙΣ δεν έχουμε και αναισθησιολόγους. Πήγαμε τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Αχ, αχ, αχ. Δεν πάμε καθόλου καλά. Με το νοσοκομείο των ΣΕΡΟΝ και το νοσοκομείο των ΣΕΡΟΝ θα τα πούμε αργότερα. Για να μην βάλω σε όλη την εκπομπή τον κύριο Τολιόπουλο να τραγουδάει μονάχα ξανά και ξανά, ξανά και ξανά, πας και περάσει ευχάριστα η ώρα, γιατί θα είναι δυσάρεστη η ώρα που έρχεται από εδώ και πέρα. Φωτιά στον κάμπο των Σερών. Εδώ και πολλά χρόνια η πυροσβεστική φωνάζει. Είναι παράνομο, μην βάζετε φωτιές στις καλαμιές σας, μην γκέτε στον κάμπο, στα χωράφια, τα υπολείμματα από τις καλλιέργειές σας, δεν είναι σωστό, κινδυνεύουν, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς τα λοιπά, αλλά ορισμένοι, όχι όλοι, ορισμένοι το γουδί, το γουδοχέρι. Συνεχίζουν να βάζουν λοιπόν φωτιά στον κάμπο. Προχθές είχαμε στο βιοτεχνικό πάρκο, ο Θεός να το κάνει, βιοτεχνικό πάρκο, άλλη πληγή. Τι γίνεται με το πάρκινγκ βαρέων οχημάτων? Ξαναρωτάω, να το πιάσει η Νέα Δημοτική Αρχή αυτό, γιατί η προηγούμενη δεν άνοιγε το στόμα της. Δεν ήθελε να ακουστεί η λέξη, και δεν ξέρω γιατί, πάρκο βαρέων οχημάτων. Πάρκινγκ, όχι πάρκο, πάρκινγκ βαρέων οχημάτων. Δεν ήθελε να ακουστεί δεν ήθελε η λέξη. Μήπως και η προηγούμενη τι έκανε. Συνεχίζουν να βάζουν φωτιές στον κάμπο των Σερών. Θα πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ξεκίνησαν και πάλι κάποια αδιόρθωτοι να βάζουν φωτιές στον κάμπο των Σερών, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα. Καθώς εκτός από τα γεωργικά υπολείμματα που μπορεί να θέλουν να κάψουν, μπορεί να καίνε και αγροτικές καλλιέργειες. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής πήρε φωτιά από πολίτες, κατοίκους χωριών, αλλά και διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποιούσαν για φωτιές που έβλεπαν να ξεπηδούν μπροστά τους. Αυτήν την περίοδο οι αγρότες βάζουν φωτιά σε καλαμιές για να καθαρίσουν κυρίως ρέματα και κανάλια. Στο Μητρούσι, μάλιστα, το απόγευμα της Κυριακής, η απερισκεψία κάποιων κόντεψε να κάψει σπίτια, αφού η φωτιά έφτασε στις αυλές των πρώτων σπιτιών του χωριού. Το προηγούμενο τριήμερο είχαμε δεκάδες κλήσεις για φωτιές σε όλο τον κάμπο του νομού Σερών, από τα όρια του Δήμου Βυσαλτίας μέχρι τη Συντική, μέχρι τα όρια του Δήμου Συντικής. Σε όλο τον κάμπο υπήρχαν δεκάδες τηλεφωνήματα για φωτιές. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας θεώρησαν τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν το τελευταίο τριήμερο σύμμαχός τους για να καθαρίσουν εύκολα και γρήγορα κάποιους χώρους, χωρίς να λάβουν όμως υπόψη την επικινδυνότητα της φωτιάς υπό αυτές τις συνθήκες, την ανεξέλεγκτη πορεία της και την εξέλιξή της.
με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν αρκετές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες που είναι διάσπαρτες μέσα στον κάμπο μας. Και το σημαντικότερο περιστατικό που είχαμε ήταν χθες το μεσημέρι, περίπου στις 1 η ώρα, στο Άνω Μητρούση, στο ρέμα που χωρίζει το Άνω με το Κάτω Μητρούση. Από τη μια πλευρά όμως υφάπτεται με τα όρια του χωριού. Λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά επεκτάθηκε και σε κάποιες αυλές των σπιτιών. Πραγματικά την τελευταία στιγμή καταφέραμε και τη σταματήσαμε στα όρια του χωριού. Κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα από την ΠΥ Σερών, ένα όχημα από το ΠΥ ΚΑΠΑ Σιδηροκάστρου. Την Κυριακή, για να μην φτάσει η φωτιά στο χωριό και κάψει τα σπίτια, κινητοποιήθηκαν ακόμη και οι κάτοικοι, οι οποίοι με τρακτέρ έσκαβαν το χώμα για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Η κίνησή τους αυτή βοήθησε πολύ στο έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί που βοηθούσαν κάνοντας αντιπυρικές ζώνες να γνώριζαν και ποιοι είναι αυτοί που βάζουν τις φωτιές. Ποιοι είναι αυτοί που χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανένα, και το σημαντικότερο, πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσουν σε συγχωριανούς τους. Καθώς και πολύ σημαντική ήταν η βοήθεια της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σερών, που άμεσα μας έστειλε μια υδροφόρα και ένα χωματουργικό μηχάνημα για να μας βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν αντιλαμβάνονται τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς δεν μπορούν να υπολογίσουν τις συνέπειες της φωτιάς υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι πάντως πάρα πολύ δύσκολο μετά, με τέτοιους ισχυρούς ανέμους και όλες, να μπορέσει να τη θασέψει. Είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει, να σβήσει εντελώς, και δεν μπορείς να υπολογίσεις και την πορεία της, γιατί ο άνεμος διαρκώς αλλάζει κατευθύνσεις. Ναι, γιατί θυμάμαι τότε με την Βαμβακιά κοντέψαμε να πάμε σε εκένωση χωριού. Ευτυχώς δεν φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο της Βαμβακιάς, αλλά ήταν οριακά. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και κάποιους κατοίκους από το Άνω Μητρούση που μας βοήθησαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις πρώτες στιγμές που ήταν πολύ έντονη η φωτιά πλησίων του χωριού, και με κάποια τρακτέρ που κάνανε κάποιες ζώνες ΣΥΡΙΖΑ με το χωριό και μας βοήθησαν, γιατί και τα μέρη ήταν δύσκολα, ήταν βαλτώδες και κάποια οχήματά μας δυσκολεύτηκαν στην κίνηση και μας βοήθησαν και σε αυτό το τομέα πολύ. Μπήκαν στη διαδικασία δηλαδή οι αγρότες να σηκώσουν έτσι το χώμα για να... Ναι, να μας τραβήξουν, να σηκώσουν το χώμα, να κάνουν ζώνες, ό,τι μπορούσε να γίνει με ένα γεωργικό μηχάνημα. Η καύση απαγορεύεται γενικώς και η πυροσβεστική πραγματοποιεί ανακρίσεις, ώστε να διαπιστώσει από πού ξεκινούν οι φωτιές. Οι δικογραφίες πηγαίνουν στον εισαγγελέα και κόβονται ακόμη και τα δικαιώματα των αγροτών. Το ξέρω, είναι γνωστό ότι απαγορεύεται η καύση. Και αυτή την περίοδο δεν ήταν καύση γεωργικών υπολοιμάτων, γιατί όλα τα χωράφια τα περισσότερα οργωμένα. Ήταν καύση κάποιων δύσβατων περιοχών σε κανάλια, ξερά χόρτα, κάποιες τέτοιες περιοχές. Για να ανοίξουν δηλαδή τα κανάλια, το κάνουν. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω το λόγο που το κάνανε. Αυτά τώρα πάνε στον εισαγγελέα, όλες αυτές οι υποθέσεις. Όλες οι φωτιές καταγράφονται και ακολουθείται από το ανακριτικό η διαδικασία της δικογραφίας. Παίρνουν πρόστιμα, κύριε Ελευθεριάδη, για να πούμε ότι και η δουλειά σας. Και τα πρόστιμα επιβάλλονται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε ό,τι χρειάζεται κανονικά. Αυτά λοιπόν και με τις φωτιές στον κάμπο. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στον Δήμο Συντικής και θα μιλήσουμε για τα λουτρά Σιδηροκάστρου. Σήμερα μας ήρθε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο. Γνωρίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρξε θέμα με κάποια χαρτιά που δεν έχουν κατατεθεί και βεβαίως θα υπάρξουν εξελίξεις. Πάμε στον Δημήτρη τον Κότα να μας πει τι λέει το δελτίο τύπου. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Και χθες να πούμε ότι προηγήθηκε και Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί στη συνεδρίαση του σώματος ο κύριος Τάσιος Μαρία ενημέρωσε για την απόφαση του Δήμου Συντικής αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕ Συντικής. Αποφασίστηκε λοιπόν η αναστολή λειτουργίας των λουτρών Σιδηροκάστρου και πιο συγκεκριμένα του υδροθεραπευτηρίου και του ξενοδοχείου. Αυτή την ανακοίνωση έκανε χθες στη συνεδρίαση του σώματος. Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε μέχρι να κατεθεί πλήρης και άρρητος φάκελος με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα διασφαλίζουν την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των λουτρών. Την περασμένη εβδομάδα εδώ μέσα από το δίκτυο είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα το έγγραφο το οποίο είχε σταλεί και στο Δήμο Συντικής αλλά και στην ΔΑΕ Συντικής, όπου το Τμήμα Ελέγχου και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού ανέφερε ότι για το 2023 δεν έγινε η αίτηση για την άδεια καλής λειτουργίας των λουτρών. Το 2021 είχε λήξει η ισχύς του τελευταίου πιστοποιητικού φυσικοχημικών αναλύσεων του νερού
και δεν κατατέθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν υπήρχε σε ισχύ αυτή η μελέτη. Έτσι λοιπόν, για αυτούς τους παραπάνω λόγους, το Υπουργείο Τουρισμού επισημαίνει την αυτοδίκαιη ανάκληση του ειδικού σήματος λειτουργίας των λουτρών, που σημαίνει ότι θα πρέπει τα λουτρά να παραμείνουν κλειστά. Έτσι λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντική ΔΑΕ αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των λουτρών για το επόμενο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Μάλιστα, στην τοποθέτησή του ο κύριος Τάτσιος είπε ότι η νέα Δημοτική Αρχή, σεβόμενη το λαό της Συντικής, εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία και δεσμεύεται να τηρήσει ευλαβικά τους νόμους. Αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου και του ξενοδοχείου μέχρι να κατεθεί πλήρης φάκελος και άρτιος φάκελος με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Και στόχος, είπε, είναι η επανακίνηση της λειτουργίας των λουτρών σε συνθήκες ασφάλειας και νομιμότητας. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για την επαλειτουργία το συντομότερο δυνατό των λουτρών. Μάλιστα, να σου πω, Μαρία, ότι στην τοποθέτηση το κύριο Τάτσιος είπε ότι οι εργαζόμενοι των λουτρών θα παραμείνουν στις θέσεις τους, θα εργάζονται κανονικά, για να μην υπάρξει... Για να μην υπάρξει βλάβη στις εγκαταστάσεις, ενδεχομένως κάποιοι άγνωστοι μπουν μέσα και ρημάξουν το ξενοδοχείο, όπως έχει γίνει στο παρελθόν με τη θερμαλία Πηγή Μαρία. Για φύλαξη δηλαδή θα τους έχει. Για διαφύλαξη του χώρου, ναι. Υπάρχουν χρήματα για να πληρώνονται, νομιμοποιείται κάτι τέτοιο? Βέβαια, ρητορικό είναι το ερώτημα, δεν περιμένω να μου απαντήσεις εσύ, αλλά ναι. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Να μας το απαντήσουν. Ναι. Αυτό θα πρέπει να τον απαντήσουν, γιατί ναι, μεν έγινε η ανακοίνωση και αύριο ξέρουμε ότι θα γίνει και συνέντευξη τύπου 12 το μεσημέρι για αυτό το θέμα. Ναι, αλλά αυτό είπε ο κύριος Τάσκης, έστειλε δελτίο τύπου γι' αυτό. Ναι. Προηγήθηκε το δελτίο τύπου της συνεντεύξεως. Τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο. Δεν είναι συνηθισμένο. Αυτό γίνεται αντίθετα συνήθως. Πρώτα γίνεται η συνέντευξη και ακολουθεί. Ναι, αυτή είναι η σειρά. Και μετά στέλνει το δελτίο τύπου, γιατί μπορεί να υπάρξουν και ερωτήσεις για να συμπληρωθεί. Τέλος πάντων, η σειρά είναι διαφορετική. Αυτό ξέρουμε εμείς από τη δουλειά μας. Τώρα δεν ξέρω τι παραπάνω έχει να πει ο κύριος Τάτσιος σε αυτό το κομμάτι πάνω. Δεν ξέρω και τι είπε επίσης ο κύριος Δομουχτσίδης. Θες αναπάντηση, ήταν στην συνεδρίαση? Χθες, αν δεν κάνω λάθος, δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος ο κύριος Δομουχτσίδης. Δεν ανέφερε κάτι. Ναι. Απλά έκανε την ενημέρωση ο κύριος Τάτσιος και είπε αυτά τα οποία σας μετέφερα. Τώρα, ναι, προφανώς γιατί... αύριο θα δώσουν κάποιες απαντήσεις περαιτέρω, αν θα ερωτηθεί ο Δήμαρχος προφανώς για αυτό το ερώτημα που είπες, που τίθεται, αν θα υπάρχουν χρήματα για να πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν και τα οικονομικά στοιχεία της Συντική ΔΑΕ, που προφανώς θα τεθούν και αυτά στην συζήτηση. Και να ερωτηθεί αύριο, λογικά θα πρέπει να ερωτηθεί, για αυτό που είπε σε εμάς ο κ. Δομουχτσίδης, ότι αν θέλει Δημοτική Αρχή προλαβαίνει σε 15 μέρες θα το κάνει. Ναι. Με σημάζε, το είπε. Στην εκπομπή προχθές, αυτό δεν είπε. Την περασμένη εβδομάδα, ναι. Γιατί τα ρώτησα, γιατί δεν το κάνατε μέσα στο χρόνο που σας έδινε, αφού ήσασταν Δημοτική Αρχή μέχρι 31 του μηνός. Άμα θέλει η Δημοτική Αρχή, μπορεί να λέει, έτσι μου είπε, μας είπε, ότι μπορεί να ήθελε η Δημοτική Αρχή να τα κλείσει τα λουτρά. Μάλιστα και στο δελτίο τύπου, Μαρία, γιατί στην τοποθέτηση δεν το ανέφερε, είπε ότι η απελθούσα Δημοτική Αρχή του κυρίου Δομουχτσίδη έβαλε τα φόπλακα στα λουτρά σιδηροκάστρου, καθώς τα λειτουργούσε, όπως είπε, παράνομα. Βέβαια, αυτή στην τοποθέτησή του αυτά τα λόγια δεν τα χρησιμοποίησε ο κύριος Τάτσιος, τα είπε στο δελτίο τύπου, το οποίο έστειλε στη συνέχεια. Μάλιστα. Θα δούμε και για το αυριανό, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι παραπάνω έχουν να πούν. Αν έχεις ολοκληρώσει, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα υπόθηκαν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή επιθυμούμε να λειτουργεί αυτή η μονάδα νόμιμα και με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θέλουν να προσφέρουν και όχι να μπουν σε δικαστικές περιπέτειες, θέλουμε να τους παρέχουμε την ασφάλεια για να παρέχουν αυτό το έργο με όσες δυνάμεις διαθέτουν. Ως μονομέτοχος και Γενική Συνέλευση της ΔΑΕ Συντική εισηγήθηκα την αναστολή λειτουργίας τους και άμεσες ενέργειες για να συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά και να μπορέσει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό, νόμιμα και με ασφάλεια, η μονάδα ιαματικής θεραπείας με την επωνυμία Λουτρά Σιδηροκάστρου.
Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λοιπόν της ΔΑΕ Συντικής, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2024 αναστέλλεται η λειτουργία των λουτρών και ξεκινούμε τις διαδικασίες για την νομιμοποίηση της λειτουργίας της. Σε αυτό το διάστημα, για να αποφύγουμε φαινόμενα βανδαλισμών και πλιάτσικου, όπως έγινε και δεν ελέγχθηκε ποτέ στη Θερμαλία Πηγή και στο ξενοδοχείο το οποίο φτιάχτηκε με χρήματα του Δήμου, οι υπάλληλοι των λουτρών θα συνεχίσουν να εργάζονται εκεί χωρίς να κάνουν κρατήσεις σε δωμάτια ή στα λουτρά, έτσι ώστε και να φιλούν το ξενοδοχείο αλλά και να κάνουν εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία σε λίγο καιρό και πάλι των λουτρών. Εδώ να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για λουκέτο όπως κάποιοι θα σπεύσουν να μας κατηγορήσουν. Πρόκειται για επανεκκίνηση. Και για να γίνει επανεκκίνηση θα πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο και στη σωστή βάση. Τη Δευτέρα λοιπόν αμέσως θα μεταβώ στην Αθήνα όπου έχω κλείσει ήδη ραντεβού και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να δρομολογήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τις διαδικασίες επαναλειτουργίας των ιαματικών πηγών του Σιδηροκάστρου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΑΕ Συντική ότι θα κάνουμε όλες τις ενέργειες για να διασφαλίσουμε και την δική τους και την νομιμότητα αλλά και την δική τους ασφάλεια σε ό,τι αφορά τυχόν δικαστικές ενέργειες, διότι όλοι ξέρουμε και έχουμε κακή εμπειρία από τη συγκεκριμένη εταιρεία, δημοτική εταιρεία, ο επιχείρηση, ότι πολλοί πήγαν κατηγορούμενοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Η σημερινή επικαιρότητα μένει νομίζω κυρίως στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ήδη οι αγρότες μέσα σε όλο τον Ιανουάριο έχουν κάνει τις σκέψεις τους, το διάλογό τους, τις συζητήσεις τους, μεταξύ τους βεβαίως, για το πώς θα προχωρήσουν να αναδείξουν τα ζητήματά τους και να βρεθεί κυρίως λύση, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που ζητούν δεν είναι να είναι στους δρόμους, ζητούν λύση, εδώ και τώρα. Και είναι συγκεκριμένα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Αυτή την ώρα βρίσκονται στην Αγκρότικα όπως είχε προαποφασιστεί τις προηγούμενες ημέρες. Είδαμε το συλλαλητήριο εδώ στο κέντρο της πόλης των Σερών την περασμένη Παρασκευή. Ήταν από την αρχή γνωστό ότι θα γίνει το συλλαλητήριο στην Αγκρότικα. Και σήμερα είναι η μέρα που όλα αυτά θα γίνουν πράξη, μια που ήδη βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, μπροστά από την πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, ο κύριος Διαμαντής Διαμαντόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλησπέρα. Είστε στην Αγκρότικα, έτσι, στη Διεθνή Εκθέση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Πόσα τρακτέρ είναι αυτή τη στιγμή εκεί συγκεντρωμένα, κύριε Διαμαντόπουλε? Αυτή τη στιγμή είναι 300 τρακτέρ. Όσα είχαμε πει, όσα είχαμε συμφωνήσει με την αστυνομία, έτσι ακριβώς πηγαίνει το πρόγραμμα. Βρίσκεστε σε απόλυτη συνεργασία με την αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλετε να δημιουργήσετε προβλήματα. Θέλετε όλο να πάρει βάση σχεδιασμού. Εννοείται ότι σας είπα κι άλλοτε ότι δεν ήρθαμε εδώ για να δημιουργήσουμε προβλήματα. Ήρθαμε για να λύσουμε τα προβλήματα. Ήρθαμε για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Οπότε δεν ήρθαμε για να κάνουμε οτιδήποτε. Είμαστε σε καλή συνεννόηση. Νομίζω όλα πάνε καλά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει. Το πρόγραμμα τι λέει για σήμερα, πώς θα κινηθείτε τώρα? Το πρόγραμμα για σήμερα, αυτή τη στιγμή μόλις τελειώσει το συλλαλητήριο, 5 ώρα θα γίνει μια πορεία μέχρι το Γερμανό, μέσα στην έκθεση, και μια επιτροπή θα πάει το ψήφισμα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μακεδονία Σάρκη. Σήμερα είναι και ο κύριος Αυγενάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Λέω, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Δεν θα είναι στα εγγένεια. Θα δώσει συνέντευξη τύπου, νομίζω.
Έτσι ξέρουμε ότι θα κάνει εγκαίνια την έκθεση στις, το απόγευμα στις 7.30. Αυτό που... Ναι, πείτε μου. Ακούστε λίγο. Ναι. Η έκθεση δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να κάνουμε οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να κάνουμε κάποια συνάντηση εδώ πέρα. Όχι, τη συμπέρασμα και άλλα τα χτε. Γίνεται λίγο πανικός. Ναι, ναι, ακούμε, ναι. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος τώρα να εκμεταλλευτούμε το χώρο της έκθεσης για να κάνουμε μια συνάντηση. Άρα αυτή τη στιγμή δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Είπε όμως ότι θα συναντηθεί με κάποιους από τους αγροτικούς συλλόγους. Ορίστε. Είπε ότι θα συναντηθεί με κάποιους από τους αγροτικούς συλλόγους. Κύριε Ανέβαλη, τουλάχιστον εμάς ή όσοι συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, δεν πρόκειται κανένας να πάει σε μια τέτοια συνάντηση. Η συνάντηση θα γίνει οργανωμένα, ναι, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Τώρα, εμείς όμως μέσα στο ψήφισμα το οποίο θα πάμε να καταθέσουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ναι, το ψήφισμα αναφέρει τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα, αναφέρει τα αιτήματα τα οποία έχει ο αγροτικός κόσμος, mm-hmm, και τέλος ζητάμε μια συνάντηση άμεσα με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα, είναι τόσο δύσκολα που θα πρέπει να μπουν σε ένα άλλο πλάνο επιλύσεων. Ο κύριος Πρωθυπουργός όμως χθες βρέθηκε, τώρα δεν το... Υποτίθεται ότι τυχαία βρέθηκε, πέρασε από αγρότες στη Βόνιτσα, από τον μπλόκο στη Βόνιτσα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είπε ότι είναι στο πλευρό των αγροτών και ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Αυτό σας ικανοποίησε καθόλου εσάς, έτσι όπως έγινε? Εντάξει, αναλόγως πώς συνεννοείται την ικανοποίηση, δηλαδή τι είπα να πει, ότι είπε κάτι τέτοιο, λύθηκαν τα προβλήματα? Όχι. Φυσικά είναι θετική η δήλωση του Πρωθυπουργού, mm-hmm, αλλά το θετικό μέχρι να γίνει πράξη, να επιληθούν κάποια προβλήματα, έχει μακρύ δρόμο. Εμείς θα ζητάμε λοιπόν, σας λέω, μία συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Αθήνα, όπου θα πάει μία επιτροπή και θα θέσει τα προβλήματα των αγροτών που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το μεγάλο είναι το κόστος παραγωγής και αμέσως μετά έχουμε την νέα ΚΑΠ. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα που υπάρχουν τώρα για άμεση λύση. Αλλά πέρα από αυτό όμως, θα πρέπει μετά να δούμε, να ανοίξει ένας διάλογος μεγάλος, όπου να δούμε και άλλα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο. Αλλά αυτά τα πρώτα που σας είπα είναι προς άμεση επίλυση. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Πάντως αυτή τη στιγμή, κύριε Διαμαντόπουλε, και οι Ευρωπαίοι αγρότες βρίνουν στα κάγκελα. Διαβάζουμε, ναι, και βλέπουμε εικόνες ότι στις Βρυξέλλες αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, ναι, μεγάλη διαμαρτυρία. Πάνω από 1.300, ναι, τρακτέρ στο κέντρο των Βρυξελών. Ανάβουν, ναι, φωτιές, πετάνε αυγά στο Ευρωκοινοβούλιο. Γίνεται δηλαδή μεγάλο πακτηρντή, έτσι για να το πω απλά. Ναι, είναι κοινά τα προβλήματα? Φυσικά είναι και κοινά τα προβλήματα. Η ΚΑΠ είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ψηφίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αφορά όλους τους αγρότες της Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα νομίζω και το κόστος παραγωγής είναι κάτι το οποίο το ζητούν προς επίδεση όλοι οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως η νέα ΚΑΠ ψηφίστηκε πριν ένα αρκετό καιρό. Η νέα ΚΑΠ ψηφίστηκε πριν αρκετό καιρό, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται. Ναι, γνωρίζατε όμως ότι θα υπάρχει μείωση των επιδοτήσεων? Δεν γνωρίζαμε, κυρία Ανάβαλη, τώρα είμαι στο πεζοδρόμιο. Ναι. Απλά να σας πω το εξής, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ενημερώσεις επίσημες. Έχουμε προκαλέσει το Υπουργείο, mm-hmm, να έρθει εδώ να μας ενημερώσει επίσημα. Δυστυχώς ούτε το Υπουργείο έχει έρθει, ούτε ο ΠΚΠ έχει έρθει. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε ενημέρωση από τότε που ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο κύριος Κασίνης, ναι, επί αποστόλου Υπουργού. Δυστυχώς όμως κάποιοι το θέλησαν ότι δεν θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια ενημέρωση. Έτσι λοιπόν, στην πορεία είδαμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση επίσημης ενημέρωσης και πήραμε εμείς κάποιοι, μαζί με κάποιους ιδιώτες, πήραμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας και κάναμε κάποιες ενημερώσεις, όσο μπορούσε να ήταν ενημερώσεις αυτές έγκαιρες. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως
Η νέα ΚΑΠ τώρα την ζήσαμε, τώρα την είδαμε, τη ζήσαμε στο πετσί μας. Είδαμε τις πληρωμές, φυσικά μαζί με αυτά όλα είδαμε και το... είδαμε τις πληρωμές που έγιναν και καταλάβαν όλοι οι αγρότες, τέλος πάντων, το τι έχει φέρει η νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ φέρνει 40% μειώσεις στις επιδοτήσεις και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Βιωματικά καλύτερη... δηλαδή καταλάβατε τι σημαίνει η νέα ΚΑΠ. Εννοείται, εννοείται. Αλλά εδώ πέρα όμως μαζί με τη νέα ΚΑΠ έχουμε δει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι ο ΠΚΠ, έτσι. Mm. Η δυσλειτουργία του ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ δυστυχώς δεν λειτουργεί σε αυτά. Πέρασε ένα τρίμηνο το οποίο βρίσκεται ο κ. Αυγενάκης στο τιμόνι του Υπουργείου. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να κάνει κάτι θετικό. Έχει ήδη τοποθετήσει δύο αντιπροέδρους του ΠΚΠ, οι οποίοι άνθρωποι είναι, δεν έχουν σχέση με τα αγροτικά, με τη λειτουργία του ΠΚΠ. Δεν, έχουν, δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν από όλη αυτή την κατάσταση. Ο ένας ήταν διευθυντής στο γήπεδο Ηρακλείου. Ο άλλος ήταν διευθυντής στο γήπεδο της Λάρισα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιος εμπεγμός. Θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Αν θέλουμε να κάνουμε δουλειά, θα πρέπει να είμαστε με μια διαφορετική σοβαρότητα και μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όταν όμως τοποθετούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τα αγροτικά και δεν θα μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας ένα τέτοιο πρόβλημα που υπάρχει στον ΟΠΚΠ. Ο ΟΠΚΠ αυτή τη στιγμή είναι μια ριζική αναδιοργάνωση. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δύο τέτοιοι άνθρωποι νομίζω ότι δεν θα συμφέρουν σε τίποτα. Το γήπεδο Ηρακλείου μου είπατε ότι ήταν διευθυντής ο ένας. Ο ένας ήταν διευθυντής στο γήπεδο του Ηρακλείου Κρήτης και ο άλλος ήταν διευθυντής στο γήπεδο της Λάρισα. Στο Ηράκλειο δεν εκλέγεται ο κύριος Αυγενάκης, νομίζω. Ναι, Ηράκλειο, πότε, ξέρουμε. Λοιπόν, οπότε, τα αιτήματα είναι αυτά. Δεν υποχωρείτε αν δεν έχετε ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με την έννοια ότι τα προβλήματα υπάρχουν και θέλετε να δοθεί λύση απευθείας από την κορυφή. Αυτό κατάλαβα εγώ. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε και τι θα πει και ο κύριος Αυγενάκης. Οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες. Και εμείς αναμένουμε. Ναι. Θα τα λέμε συχνά, κύριε Διαμαντόπουλο, για να μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν από το μέτωπο των αγροτών. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε ένα μεγάλο θέμα που αφορά στην κοινωνία των Σερών και ακούει στο όνομα Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Είχαμε χθες παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Σερών μέσα από δελτίο τύπου που απέστειλε για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Δεν θα τα πω εγώ. Παρενέβη ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Βάκαλος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στο Δημήτρη Κώτα και είπε τι ακριβώς εννοεί και τι θέλει να πει, τι καταγγέλει ο Ιατρικός Σύλλογος. Θα πάμε να τον ακούσουμε. Όπως ξέρετε, η ουρολογική κλινική δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης γιατρών. Mm-hmm. Πιθανώς να υπάρξει κάποιος συνάδελφος που θα κάνει μόνο εξωτερικά ιατρία το πρωί. Αλλά αυτό δεν είναι ακόμη βέβαιο. Το αναισθησιολογικό τμήμα έχει μόνο δύο γιατρούς και άλλους δύο οι οποίοι έρχονται και κάνουν κάποιες λίγες εφημερίες και κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε με δύο γιατρούς στο αναισθησιολογικό καλύπτει βασικά τα επίγοντα και ελάχιστα περιστατικά από τα προγραμματισμένα χειρουργία. Αυτά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί αυτό πριν από λίγες ημέρες μας το κατήγγειλε και πολίτης, ο οποίος πήγε την κόρη του να κάνει εγχείρηση στην Χολή και δεν την εγχείριζαν γιατί δεν υπήρχε αναισθησιολόγος όπως του είπαν χαρακτηριστικά. Ναι. Προφανώς. Και έπειτα πολλές εγχειρήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν με γενική αναισθησία πιο εύκολα, ας πούμε, για τον ασθενή και ίσως με μεγαλύτερη ασφάλεια, αναγκαστικά γίνονται με τοπική.
Επίσης η μονάδα εντατικής θεραπείας έχει πρόβλημα. Εκεί εφημερεύουν οι γιατροί μέρα παραμέρα, είτε μέσα στη μονάδα είτε για διακομιδές. Ετοιμότητα δηλαδή για διακομιδές. Ναι. Και τώρα προστίθεται και το πρόβλημα της παθολογικής, η οποία είναι στην ουσία δύο κλινικές και έχουν πάνω από 30 ασθενείς κάθε μία, δηλαδή 60 με 70 ασθενείς νοσηλεύονται μέσα στην παθολογική, και η παθολογική φυσικά είναι η ραχοκοκαλιά κάθε νοσοκομείο. Χωρίς παθολογική νοσοκομείο δεν υπάρχει. Επιπλέον έχουν τα επίγοντα, επιπλέον έχουν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Από τον οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπονται 13 θέσεις παθολόγων και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 μαζί με τους διευθυντές. Μάλιστα. Η μία παθολόγος παραιτήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, διότι δεν λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, και συχνά ζητούν γιατρούς από το νοσοκομείο σερών παθολόγους να μετακινηθούν και άλλο νοσοκομεία και συγκεκριμένα στις Δράμας για να καλύψουν ανάγκες που υπάρχουν εκεί που είναι ακόμη πιο επιτακτικές. Αυτή όλη η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, το να πηγαίνουν γιατροί να εφημερεύουν εκεί επιβαρύνει το έργο των υπολείπων που μένουν εδώ και των ίδιων βέβαια που μετακινούνται, και έχει οδηγήσει σε υπερβολική καταπώνηση, η οποία συνεχίζεται εδώ και χρόνια, μπορούμε να πούμε, από τον κορονοϊό ακόμη, χωρίς να υπάρχει προοπτική βελτίωση. Έχει φέρει στα όρια τους γιατρούς. Δεν μπορούν πλέον. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι και κάποιοι έχουν μια ηλικία, οι πιο έμπειροι, οι ανώτεροι σε βαθμό έχουν και κάποια ηλικία. Δεν μπορούν να επιμερεύουν τα ανειδικευόμενοι ούτε να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Και κάποιοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βάκαλε, και κάποιοι με αυτές τις συνθήκες σκέφτονται να αποχωρήσουν από το σύστημα. Κάποιοι, οι οποίοι θα, ένας διευθυντής, ο οποίος θα σκέφτεται να ταξιδοτηθεί, γιατί έχει πλέον το δικαίωμα, ενώ θα μπορούσε να υπηρετήσει το νοσοκομείο και να προσφέρει την εμπειρία του και τη γνώση του για μερικά χρόνια ακόμη. Ένας άλλος γιατρός διευθυντής επίσης σκέφτεται να φύγει. Μία κυρία συνάδελφος, η οποία έχει πάρει θέση εσύ, ενώ ήταν επικουρική, το σκέφτεται αν θα μείνει τελικά στο νοσοκομείο. Δηλαδή, και άλλοι φυσικά υπ' αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται να έρθουν εδώ. Για ποιο λόγο να έρθουν, για να ταλαιπωρηθούν. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα να μείνουν τελικά 5 γιατροί από τους 8 που υπάρχουν και από τις 13 οργανικές θέσεις, οι οποίες και αυτές βέβαια δεν είναι επαρκής αριθμός. Το νοσοκομείο σκέφτεται, και το έχουν, από ό,τι έμαθα σήμερα, θα γίνει, να μετακινήσουν κάποιους γενικούς από τα κέντρα υγείας για να βοηθούν στις εφημερίες, αλλά οι γενικοί μπορούν να ασχοληθούν μόνο με τα εξωτερικά ιατρία περιστατικά πρωτοβάθμιας. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπαίδευσή τους δεν είναι η ίδια με τον παθολόγων, ούτε οι αρμοδιότητες τους είναι οι ίδιες. Δεν μπορεί δηλαδή ο γενικός να υποκαταστήσει τον παθολόγο, ούτε ο παθολόγος του γενικό. Ναι, και στα κέντρα υγείας, υπάρχει τόσο πληθώρα προσωπικού που θα έρθουν στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει υπερβολική πληθώρα προσωπικού, αλλά τέλος πάντων... Να καλύψουμε τις τρύπες δηλαδή. Η ΥΠΕ αποφάσισε να μετακινήσει ορισμένα άτομα εκ περιτροπής μόνο για τα εξωτερικά ιατρία τμήμα επιγόντων. Να καλυφθούν οι τρύπες δηλαδή. Μόνο εκεί μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Και πάλι όμως τα πιο σύνθετα παθολογικά περιστατικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει ειδικός παθολόγος. Ο γενικός μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στα επίγοντα και στα εξωτερικά ιατρία, διότι έχει και την εμπειρία από τα κέντρα υγείας, αλλά μέχρι εκεί. Άλλος είναι ο ρόλος του και άλλος είναι ο ρόλος του παθολόγου. Επομένως, μιλήσαμε και με τον διοικητή του νοσοκομείου και με τους γιατρούς τους υψηλόβαθμους βαθμούς της παθολογικής, ναι, και με το στοματείο των γιατρών του νοσοκομείου, και ο διοικητής είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι μπορεί προς την ΥΠΕ για να αποφευθεί η μετακίνηση των γιατρών και να αποφευθούν και αυτές οι πρόορες, ας πούμε, παραιτήσεις
και η άρνηση θέσης της καινούργιας επιμελήτριας του ΕΣΤΗ. Όταν σας είπε η διοίκηση του νοσοκομείου θα κάνει ό,τι μπορεί, τι μπορεί να κάνει, άμα δεν γίνουν προσλήψεις? Δεν μπορεί να κάνει, η διοίκηση του νοσοκομείου εκτελεί διαταγές. Ναι, άμα δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις και δεν μπορούν να γίνουν, και η διοίκηση της είπε, λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν γιατί από τα κέντρα υγείας στο νοσοκομείο, τι μπορεί να κάνει? Ναι, ούτε είπε και είπε, δέχεται διαταγές από το Υπουργείο και ούτω καθεξής. Δεν είναι αυτό. Θέλουμε κάπως να, εάν είναι δυνατόν να αμβληθεί αυτή η κατάσταση, να μην γίνουν οι μετακινήσεις τουλάχιστον, ώστε να μείνουν και οι γιατροί που υπάρχουν και ενδεχομένως κάποια στιγμή να έρθει και κάποιος άλλος. Όμως αυτό το ενδεχομένως κρύβει πολλά από πίσω. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος γιατρός στο νοσοκομείο? Mm-hmm. Ας δούμε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι μεγάλο. Όπως ξέρετε, όλες οι κλινικές του ΕΣΥ, ιδίως τα περιφερικά και τα επαρχιακά νοσοκομεία, έχουν πρόβλημα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, και νοσηλευτικού και ιατρικού. Τώρα και για το... Γιατί είναι... Και αυτό είναι αποτέλεσμα χρόνιας παραμέληθης, δυσλειτουργιών, αναβολών και πολλών άλλων παραγόντων που τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Αλλά θα πω με δύο λόγια, ότι το ΕΣΥ πρέπει να γίνει ανταγωνιστικό για να πάνε γιατροί εκεί και να μην πηγαίνουν στην Κύπρο ή στην Γερμανία ή στην Αυστρία ή στη Γαλλία ή στο Λουξεμβούργο ή στη Σαουδική Αραβία ή στο Ντουμπάι και όπου αλλού πάνε. Θεωρείτε, κύριε Βάκαλε, μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει. Από την εμπειρία σας, μπορεί να γίνει ή δεν θέλουν να το κάνουν ανταγωνιστικό? Το αν θέλουν ή δεν θέλουν δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς θέλουν. Αλλά το ότι μπορεί να γίνει, μπορεί. Και για να γίνει το ΕΣΥ ανταγωνιστικό, πρώτο και κυριότερο πρέπει να τουλάχιστον να διπλασιαστούν οι μισθοί των γιατρών. Οι μισθοί των γιατρών στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι σε όλη την Ευρώπη. Μαζί με τις Πορτογαλίας. Μάλιστα. Χαμηλότεροι από τη Ρουμανία, από την Πολωνία, από όλες τις άλλες χώρες. Ένας ειδικευόμενος στη Ρουμανία παίρνει τα διπλάσια από έναν ειδικευόμενο στην Ελλάδα. Επομένως, πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί από ειδικευόμενο έως συντονιστή διευθυντή όλων των βαθμίδων, φυσικά όμως εννοείται με αξιολόγηση και ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, για να μην γίνει το ΕΣΥ μια άλλη ακόμη δημόσια υπηρεσία με την κακή έννοια του όρου. Μάλιστα. Δηλαδή να ανταμειφθούν οι γιατροί που τρέχουν, που κουράζονται, που ξενυχτούν, που χειρουργούν, που δίνουν νάρκωση, που τρέχουν στα επίγοντα, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Κύριε Βάκαλε... Και άλλες προτάσεις έχουμε, δηλαδή για θέματα ασφάλειας εργασίας, επιστημονικής εξέλιξης, διαδοχής του προσωπικού και πολλά άλλα, τα οποία τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Τα έχουμε υποβάλει τις προτάσεις αυτές προς τα εκάστοτε υπουργεία, αλλά τα υπουργεία αντί για αυτά λένε και υπόσχονται ότι οι γιατροί του ΕΣΥ θα έχουν το δικαίωμα να δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα στο νοσοκομείο. Mm. Πράγμα το οποίο έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν στις αρχές της δεκαετίας του 90 και δεν πέτυχε. Το δεύτερο, με τους γιατρούς μερικής απασχόλησης και πλήρους και όχι αποκλειστικής απασχόλησης, και δεν θα λειτουργήσει τα κίνητρο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην πόλη μας. Δηλαδή ένας παθολόγος που κάνει 10 εφημερίες το μήνα, τι να κάνει μετά και ιδιωτικό ιατρείο το απόγευμα? Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Θα υποφεληθούν μόνο κάποιοι επώνυμοι γιατροί των μεγάλων πόλεων. Κύριε Βάκαλε, μεταξύ άλλων όμως θίγεται και το θέμα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στην ανακοίνωσή σας, έτσι? Κάνετε λόγο για ανεπαρκή αριθμό ασθενοφόρων. Ναι, τα ασθενοφόρα. Πληροφορηθήκαμε ότι δεν υπάρχει ασθενοφόρο πλέον στην περιοχή Βυσσαλτίας, όπως υπήρχε. Επειδή η ιατρική εξελίσσεται και ασφαλώς η έγκαιρη μεταφορά του ασθενού μετά την παροχή της άμεσης πρώτης βοήθειας στο νοσοκομείο είναι κρίσιμη σημασία πάντα, ναι. Τώρα έγινε ακόμη πιο κρίσιμη σημασία με τη δυνατότητα που έχουμε να παρέμβουμε με στρομβόληση στα εμφράγματα και στα αγκιακά εγκεφαλικά, ναι, με πολύ θεαματικά αποτελέσματα, σωτήρια για τον ασθενή, την αποφυγή αναπηρίας και την διάσωση εγκεφαλικού και καρδιακού ιστού. Δηλαδή
Είναι κρίμα ένας άνθρωπος 50, 60, 70 χρονών να πεθάνει ή να μείνει ανάπηρος από κάτι που θα μπορούσε να αποφύγει. Και αυτό είναι κρίσιμη, και γι' αυτό είναι κρίσιμη σημασία η άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνουν η θρομβόληση και μετά, εάν πρόκειται για καρδιολογικό περιστατικό, να προωθηθεί για στεφανιογραφία, μπαλονάκι και κανονικά την άλλη μέρα μπορεί να πάει σπίτι του, που θα έμενε σαν κάτι στο κρεβάτι. Αυτά μπορούν να τα κάνουν εδώ οι γιατροί του νοσοκομείου και τα κάνουν. Πρέπει όμως τα περιστατικά να έρχονται εγκαίρως. Κάθε καθυστέρηση είναι όχι απλώς κρίσιμη, είναι θανατηφόρα ή προκαλεί αναπηρία για τον ασθενή. Επομένως θέλουμε τα ασθενοφόρα να είναι διαθέσιμα, ναι, και στην πόλη και στην περιφέρεια και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα όπου και να βρίσκεται κάποιος μέσα σε λογικά πλαίσια να παραλυφθεί από το ασθενοφόρο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου θα γίνουν τα επόμενα στάδια της θεραπείας. Κύριε Βάκαλε, μου είπατε ότι υπάρχει θέμα με τη Βυσσαλτεία, σωστά άκουσα? Ναι, ναι. Ωραία, το ρωτώ αυτό, γιατί... Για το θέμα αυτό, τις διακομιδές, μπορείτε να μιλήσετε με τον κύριο Στινόπουλο, τον καρδιολόγο, τον αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, και ωραία, τον κύριο Νατσί, τον νευρολόγο, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, οι οποίοι κατέχουν το θέμα αυτό καλά και μπορούν να σας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μιλήσουμε. Απλά επειδή πριν από μερικές ημέρες, 29 του μήνα, ο κύριος Λώτης, ο διοικητής της 6ης και 1ης περιφέρειας του ΕΚΑΒ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είχε έρθει εδώ και παρουσιάσαμε και το ασθενοφόρο που παρέλαβε το ΕΚΑΒ των Σερών, είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη Βυσσαλτεία. Ότι οι βάρδιες καλύπτονται όλες, λειτουργεί, καλύπτονται λέει οι βάρδιες. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει σταθμός, αλλά αν υπάρχουν ασθενοφόρα. Και υπάρχει ασθενοφόρο 24 ώρες το 24ωρο. Ασθενοφόρο υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο, αλλά για να πρέπει να μετακινηθεί από Σέρες να πάει στην Βυσσαλτεία. Εν τω μεταξύ οι Σέρες θα μείνουν ακάλυπτοι από αυτό το ασθενοφόρο, γιατί συνήθως υπάρχουν δύο ασθενοφόρα εδώ. Ναι. Να πάει λοιπόν το ασθενοφόρο στην Βυσσαλτεία, να πάρει τον ασθενή, να γυρίσει πίσω. Καταλαβαίνετε ότι από εδώ για να πάει μέχρι ένα χωριό της Βυσσαλτείας θέλει κανένα μισάωρο. Αυτό το μισάωρο μπορεί να είναι κρίσιμο. Μάλιστα. Δεν αμφιβάλλω για το έργο που κάνει ο κύριος Λώτης και προσπαθεί, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι τα ασθενοφόρα αγοράζουν εύκολα. Ένα ασθενοφόρο κάνει 200-300 χιλιάδες ευρώ αγορά. Το πρόβλημα δεν είναι τα ασθενοφόρα, το πρόβλημα είναι το προσωπικό. Ένα ασθενοφόρο για να λειτουργήσει χρειάζεται 8 άτομα για να λειτουργήσει συνεχώς. Σε 3 βάρδιες την ημέρα και μία βάρδια να έχει τα ρεπότητα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι και εδώ είναι πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Το να αγοράσει κάποιος ένα αυτοκίνητο και να το χαρίσει στο ΕΚΑΒ, εντάξει, είναι μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και πάρα πολύ... Ναι, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, γιατί θα πρέπει να στελεχωθεί το συγκεκριμένο στενοφόρο. Το πρόβλημα είναι τα 8 εκπαιδευμένα άτομα που χρειάζεται. Στη Βυσσαλτεία, άρα δηλαδή στην Τερπίνη δεν λειτουργεί ο σταθμός, έτσι? Στη λειτουργία δεν λειτουργεί. Στη Βυσσαλτεία δεν λειτουργεί ο σταθμός. Ναι. Λειτουργεί σταθμός στην Κίμηση, Ροδόπολη, πάνω από Ρόγια εκεί πέρα, και ένας άλλος σταθμός στην περιοχή... Στο Ροδόλυβος. Αμφίπολης, Δήμο Αμφίπολης. Ναι. Μάλιστα. Χρειάζεται και ένα σταθμός στην Βυσσαλτεία. Χρειάζεται 2 ασθενοφόρα να είναι συντιμότητα στην πόλη και για τραύματα, ατυχήματα και για παθολογικά περιστατικά. Ένα ασθενοφόρο για διακομιδές, οπωσδήποτε χρειάζεται γι' αυτό, και άλλο ένα να μετακινείται όπου φεύγει. Δηλαδή αν φύγει ένα ασθενοφόρο για διακομιδή, να αντικαθίσταται από κάποιο άλλο. Η άποψή μου είναι ότι χρειαζόμαστε 8 ασθενοφόρα, 4 στην περιφέρεια και 4 στην πόλη του Λάρου. Δημήτρης Κότας, μ' ακούς? Όταν και η ΒΑΗ εδώ πάνω είναι. Λοιπόν, όταν κάναμε το θέμα με το ασθενοφόρο που δόθηκε από το Υπουργείο και μετά που διαμαρτυρόταν ο κύριος Λώτης και για τις περιφέρειες, για το ΕΣΠΑ, τι είπα εγώ εδώ κάτω? Καλά θα έρθουν τα ασθενοφόρα. Προσωπικό έχουμε να τα λειτουργήσουμε. Νάτος ο κύριος Βάκαλος. Αχ, Θεέ μου. Αυτά λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν υπαρκούν τα ασθενοφόρα. Μεγάλος νομός είμαστε. Πώς το κάνουμε?
Φυσικά, αυτό το είχαμε αναδείξει το θέμα στη Βυσσαλτή από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Λώτης είπε ότι είναι καλός καμωμένος. Ο κύριος Βάκαλος λέει αυτό. Ο κόσμος γύρω-γύρω στην περιφέρεια ξέρει. Τι άλλο να πούμε, ξέρει. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Βάκαλο. Και αμέσως τώρα θα πάμε να δούμε τον γκάλο που έκανε σήμερα η Βαΐα Βαΐδου. Βγήκε στο δρόμο, βγήκε στο δρόμο, στους δρόμους των Σερρών και ρώτησε τους Σερραίους για τη γνώμη που έχουν για το νοσοκομείο των Σερρών. Θα πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις των Σερραίων. Σε αποδρομή βρίσκεται το νοσοκομείο των Σερρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Βαγγέλη Παπαμιχάλη, αφού το ίδρυμα, ειδικά την τελευταία περίοδο, λειτουργεί με ελάχιστους ή καθόλου γιατρούς σε κάποιες ειδικότητες. Το νοσοκομείο Σερρών βρίσκεται χωρίς ουρολόγο εδώ και μήνες, ενώ κινδυνεύει ακόμη και η παθολογική κλινική, με μία γιατρό να έχει ήδη παραιτηθεί και άλλους δύο να βλέπουν την πόρτα της εξόδου ως μόνη λύση στις πολλές εφημερίες και γενικότερα στα εξοντωτικά ωράρια εργασίας. Τι λένε όμως οι Σερραίοι για το νοσοκομείο των Σερρών, ποια είναι η γνώμη τους για τις παροχές που τους προσφέρει? Μαύρα χάλια έχει το νοσοκομείο των Σερρών. Εγώ πολεμώ εδώ και 2 χρόνια. Κλείσω ένα ραντεβού στον ορθοπαιδικό για το δάχτυλό μου εδώ. Και όλα είναι κλειστά. Θέλετε να το εγχειρήσετε? Ναι. Θέλετε να κάνετε ένα τακτικό χειρουργείο, να ορίσετε δηλαδή ημερομηνία? Ακριβώς. Και τι σας λένε 2 χρόνια? Όλα τα διαθέσιμα ραντεβού είναι κλειστά. Δεν υπάρχει ραντεβού. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα και με τη χολή μου και πολλά πολλά άλλα. Πρέπει να περιμένω να πεθάνει ο άνθρωπος και μετά. Δεν γίνεται. Θα χάσω το δάχτυλό μου. Έχει... ντροπή είναι. Όχι, το νοσοκομείο δεν είναι καλά. Όχι. Άρα πάτε, ξαναπάτε, ψάχνετε να βρείτε ένα κενό, μια ημερομηνία. Και τελικά δεν βρίσκεις τίποτα. Άρα θα πρέπει να έχετε λεφτά για να απευθυνθείτε κάπου έξω. Φυσικά. Αν δεν έχεις λεφτά δεν ζεις. Τέλος. Με λεφτά ό,τι κάνει, σε προσέχουνε. Χωρίς λεφτά, αν πας, έφυγες στο σκυλί. Ναι, δεν είναι γιατρούς. Τι ψέματα είναι. Δεν είναι γιατρούς. Τι να πω άλλο. Σας ταλαιπωρούν όταν είναι να πάτε? Αν ταλαιπωρούν, ουρά περιμένουμε. Ουρά περιμένουμε. Αμέ... πώς γίνεται η εξυπηρέτηση, τι κάνει? Εντάξει, καλά, δεν μας απειλούν να πεθάνουμε. Τι να σου πω, τι να σου πω τώρα. Δεν μας απειλούν να πεθάνουμε, αλλά εντάξει. Αλλά είμαστε στα όρια. Κάπου εκεί. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια και αυτοί οι γιατροί που είναι εκεί πέρα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Τα προβλήματα πολλά. Πού θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Οικονομικό πρόβλημα υπάρχει μεγάλο. Τι θα γίνει όλο στους εξωτερικούς γιατρούς? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Πρέπει βασική προϋπόθεση να το κοιτάξουν αυτό το πράγμα. Όχι δηλαδή μόνο στα λόγια, στην πράξη, στην πράξη. Μη με ρωτήσεις γιατί ξέρω τα χάλια μας. Πήγατε και δεν εξυπηρετηθήκατε? Καθόλου. Και όχι μόνο αυτό, πήρα ζωντανό και μου τον δώσανε πεθαμένο. Πρέπει να ενσωματωθούν και γιατροί και προσωπικό μαζί. Διότι δεν λύνουν τα προβλήματα με ελλείψεις. Με παλώματα δεν γίνεται. Οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή να δούνε και τον κόσμο στην περιφέρεια. Το καμπανάκι του κινδύνου για τη λειτουργία του νοσοκομείου, την οποία χαρακτήρισε οριακή κατά το παρελθόν, όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, έχει κρούσει κατά το παρελθόν Πολάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, ο οποίος προειδοποιούσε ότι ακόμη και η απουσία ενός γιατρού ήταν ικανή για να καταρρεύσει η λειτουργία ενός τμήματος, από τη στιγμή που όλα λειτουργούν οριακά. Οι Σερραίοι πολίτες γνωρίζουν την κατάσταση και απαιτούν λύσεις στο πρόβλημα. Όλα φεύγουν από τις Σέρρες, δυστυχώς. Θα τρέχουμε Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Κι άμα βρίσκουμε και εκεί. Κι αν βρίσκουμε άκρη. Έτσι είναι. Σας έχει τύχει να πάτε τώρα τελευταία, να ψάχνετε γιατρό, να θέλετε να εξυπηρετηθείτε? Μου έχει τύχει πολλές φορές. Τι έγινε? Αναγκαζόμαστε να πάμε έξω. Έξω γίνεται μόνο με χρήμα. Με λεφτά. Τα οποία... πρέπει να έχουμε λεφτά. Αν δεν έχεις λεφτά, καλύτερα το γραφείο κηδιών. Τόσο πολύ. Δηλαδή ένα ραντεβού στο νοσοκομείο πόσο σας είπα να περιμένετε? Μια φορά για κτίνηση μου είχαν πει γύρω στους 3 μήνες. Για κάτι που έπρεπε να το κάνετε και ήταν πριν? Έπρεπε να το κάνω. 3 μήνες. Σας απογοητεύει αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα που αντιμετωπίζετε?
Βεβαίως. Είναι σαν να μην υπάρχει νοσοκομείο. Που το έχουμε δει. Να πάρουν γιατρούς. Αυτή τη στιγμή όμως είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τι να κάνουμε. Έχει τύχει να ζητήσετε βοήθεια από το νοσοκομείο, αν θέλετε να πάτε σε ένα γιατρό. Έχω αρκετό καιρό να πάω, ευτυχώς. Ταλαιπωρηθήκατε όταν χρειάστηκε να πάτε. Όταν κλείσετε ένα ραντεβού. Α, για ραντεβού όχι, αλλά στα άκτακτα συνήθως αργείς. Πας στις 8 και φεύγεις στις 12. Έχει πολύ κόσμο που περιμένει. Ναι, περιμένει πολλοί κόσμος. Το έχουν υποβαθμίσει. Αυτό βλέπουμε, το έχουν υποβαθμίσει γενικά. Ναι, είναι κρίμα. Έχει τύχει να θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού σε καρδιολόγο, θα πάω. Για γαστρεντρολόγο που, που θέλησα, δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω. Δεν απαντάνε καταρχήν στα τηλέφωνα και τίποτα. Είχε ένα διάστημα φέρανε. Τώρα δεν έχει. Ναι, τώρα είμαστε και με. Ναι. Άμα θέλετε να πάτε οφθαλμίατρο, πάτε σε έξω ή στο νοσοκομείο. Εγώ προσωπικά πηγαίνω έξω. Εσείς που πάτε. Εγώ έξω. Άμα θέλετε να πάτε σε ορθοπαιδικό. Σε ορθοπαιδικό. Το ίδιο. Το ίδιο, έξω. Στόχος αυτός είναι να μας στείλουν στους ιδιώτες. Αυτός είναι ο στόχος. Όταν δεν έχει γιατρούς, πώς θα εξυπηρετήσουμε τους άρρωστους. Να βάλουν γιατρούς, να μπορεί να ρυθμίσουν τη ζωή, όλος ο κόσμος να τακτοποιηθεί και να μπορέσουν να ευκολυθούν. Άμα δεν είναι γιατροί, δεν υπάρχουν, και οι άρρωστοι θα φεύγουν πιο γλίγορα. Δεν μπορούν να τους θεραπεύσουν. Θα μας αφήνουν για τον άλλο κόσμο. Βέβαια μας αφήνουν για τον άλλο κόσμο. Σήμερα το σύστημα δεν βλέπει πλέον το λαό. Κοιτάνε μόνο το χρήμα. Ο άνθρωπος έχει γίνει ένα, πώς να σας πω, ένα τάλιρο, ένα δίφραγκο. Οι ΣΕΡΕΙ ζητούν από το Υπουργείο αλλά και τη διοίκηση να δώσει λύσεις και να μην κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Έσχος. Τίποτα άλλο. Λυπηρό. Έσχος. Χρειάστηκε ποτέ νομόσερον. Όχι, δεν χρειάστηκε. Αλλά τόσους μεγάλους νομός και το νοσοκομείο να μην λειτουργεί. Έχει πολύ πολλά παράπονα. Μόνο παράπονα. Εσείς? Να σας πω, εγώ που πήγα και το σύζυγο που πήγα ήμουν ευχαριστημένη. Σε έκτακτο περιστατικό. Ναι, ναι, ήμουν ευχαριστημένη. Τώρα το τι γίνεται δεν ξέρω, αλλά για να είμαι ειλικρινής φοβάμαι να πάω. Αφού δεν υπάρχουν γιατροί, τι να λέμε. Είναι οπωσδήποτε μεγάλο πρόβλημα. Και είναι μεγάλος ο νομός. Το μεγάλος ο νομός και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν γιατροί, γιατί ο πληθυσμός είναι και μιας μεγάλης ηλικίας και έχουν ανάγκη από το νοσοκομείο. Ανά πάσα στιγμή χρειάζεται να τρέξουν στο νοσοκομείο. Σας δυσαρεστεί αυτή η κατάσταση, σας στεναχωρεί. Μας στεναχωρεί, αλλά το πρόβλημα είναι, δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπω, έχει χρόνια τραβάει αυτή η κατηφόρα. Ναι, έχει πάρει την κατηφόρα και δεν βλέπω να βρίσκεται λύση. Πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε γλίγορα λύση. Πράγματι, οι υποδομές έχουν κλονιστεί στο νοσοκομείο και απαιτείται να βαθμιστεί αμέσως σε ένα μεγάλο νομό που απαιτείται. Την υποδομή, τη κτηριακή υπάρχει, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό και τεχνική υποστήριξη. Αυτά πρέπει να γίνουν. Είναι άμεση προτεραιότητα. Τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό ακριβώς. Τον κύριο Άδωνη. Τον Άδωνη, ναι, να τα τακτοποιήσει. Εγώ τι να πω. Η παθολογική των ΣΕΡΕΙ οδηγείται σε επισφαλή λειτουργία. Κάτι που γίνεται ακόμη χειρότερο, καθώς αρχίζει κύμα παρετήσεων από γιατρούς παθολογικής, ανέφερε πριν από λίγες ημέρες σε ανάρτησή του ο κύριος Βαγγέλης Παπαμιχάλης. Μιλώντας στο δίκτυο τηλεόραση, ο κύριος Παπαμιχάλης, σε ό,τι αφορά τις παρετήσεις των γιατρών, τόνισε πως η απάντηση που λαμβάνουν από πλευράς διοίκησης είναι πως δηλώστε εσείς παρέτηση και εμείς θα φροντίσουμε μέσα σε 10 ημέρες να έχει γίνει αποδεκτή. Η έλλειψη των γιατρών, μάλιστα και όλα όσα ακούγονται για το νοσοκομείο των ΣΕΡΕΙ, ίσως είναι ο λόγος που οι ίδιοι οι ΣΕΡΕΙ δεν εμπιστεύονται το νοσοκομείο, αλλά επιλέγουν εξωτερικούς ιδιώτες γιατρούς. Εγώ δεν έχω πάει στο νοσοκομείο ποτέ. Άρα είστε υγιέστατος. Υγιέστατος, πάω στο ιδιωτικά και τελείωσε. Άστος, άστος. Γιατί πάτε στους ιδιώτες? Γιατί πάω στους ιδιώτες. Μια φορά πήγα στο νοσοκομείο να κάνω εξετάσεις θώρακα. Ναι. Και ενώ περίμενα να μπω μέσα να πάρω σειρά, με φώναξαν να πάρω τα αποτελέσματα. Ενώ δεν είχατε κάνει εξετάσεις ακόμα. Αφού περίμενα. Γυμνός. Από τότε ούτε απ' έξω να περνάω. Άρα ευτυχώς.
Ευτυχώς έχετε λεφτά. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί πολίτες που βρέθηκαν στο νοσοκομείο Σέρων μετά από έκτακτο περιστατικό και έχουν να πούν τα καλύτερα για τους γιατρούς και την εξυπηρέτηση. Βέβαια, οι ίδιοι δηλώνουν πως εάν θέλουν μια εξέταση που αφορά στην υγεία τους, τότε θα απευθυνθούν σε ιδιώτη γιατρό. Αγάπη μου, εγώ έτυχε να πάω στο νοσοκομείο και να είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σε έκτακτο να φανταστώ. Σε έκτακτο, ναι. Κάθισα 12 ημέρες. Παιδιά με περιποιήθηκαν πάρα πολύ. Σε τακτικό έχει τύχει ποτέ να θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού, να δείτε πόσο καιρό κάνει, τι γίνεται. Όχι, αυτό δεν το έχω. Στο τακτικό πήγα. Αν πείτε ότι έχω ένα κρύωμα, πονάει το μάτι μου, πονάει το δόντι μου, θα πάτε στον οδοντίατρο στο νοσοκομείο ή έξω? Έξω. Γιατί δεν πάτε στο νοσοκομείο? Δεν ξέρω. Μας μπήκε αυτό ότι δεν... Δεν ξέρω γιατί δεν πάμε. Έχει δοκιμάσει να κλείσετε ένα ραντεβού για τέτοιου είδους? Όχι, όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι. Να σήμερα πάω στο γιατρό, πάω σε τέτοιο ρευματολόγο. Σε εξωτερικό γιατρό θα πάω. Ναι, ναι, ναι. Στο νοσοκομείο ήταν πολύ επίγον που πήγα. Πολύ έκτακτο. Μόνο για τα έκτακτα. Έπεσα στο σπίτι μου, έσπασα το χέρι μου εδώ πέρα, το κρατούσα για να μην πονάει, πήγα εκεί, ήταν διαλυμένο, κατευθείαν γιατροί ήρθαν. Τι να σας πω? Ακούω που δεν είναι ευχαριστημένοι άλλοι και απορώ. Έχετε πάει σε τακτικό ιατρείο? Δηλαδή να πείτε θέλω να κάνω ένα καρδιογράφημα? Όχι, δεν μου έτυχε τέτοιο πράγμα. Αν θέλετε να πάτε σε οδοντίατρο, πού θα πάτε? Δεν έχει οδοντίατρο το νοσοκομείο. Όχι. Σε ουρολόγο? Δεν έτυχε, δεν χρειάστηκα. Ναι, πήγα, έμεινα στο νοσοκομείο του Σερών, πήγα από θέμα πρόβλημα της καρδιάς μου. Εκτάκτος πήγατε εσείς? Ναι, εκτάκτος με πήγανε και κάθισα γύρω στις 15 μέρες κιόλας. Τακτικό ιατρείο, να πάτε να εξετάσετε την καρδιά σας μόνος σας, έτσι να πείτε θα κλείσουν ένα ραντεβού, το έχετε κάνει? Εγώ το κάνω γιατί έχουμε γιατρό στο αυτό και μας κάνει και καρδιογράφημα όταν χρειάζεται. Όταν στην Κερκίνη έχουμε τον γιατρό, τον Ηλία, ο οποίος μας εξυπηρετεί με το παραπάνω. Εκεί είναι το κέντρο υγείας? Το κέντρο υγείας είναι Ροδόπολη. Ροδόπολη. Ναι. Άρα ο γιατρός αυτός είναι ιδιώτης? Όχι, είναι της υπηρεσίας, αλλά έρχεται Δευτέρα. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο. Και Παρασκευή, συγγνώμη. Δεν σας χρειάζεται το νοσοκομείο πλην των έκτακτων περιστατικών? Ναι, το νοσοκομείο δεν πάμε. Εκτός αν είναι κάτι έκτακτο, μας στέλνει και μας φέρνει το ΕΣΥ. Μας φέρνει στο νοσοκομείο. Αν πονάει το μάτι σας, σε τι γιατρό θα πάτε? Στον οφθαλμίατρο, αλλά αναγκαζόμαστε. Εγώ πήγα το μάτι, είχα πρόβλημα από καταράκτη και πήγα στον Κιλγκής. Στο Κιλγκής? Ναι. Σε ιδιώτη ή στο νοσοκομείο? Όχι, σε ιδιώτη πήγα. Έκτακτο. Αλλά. Δόξα τω Θεώ, με σήκωσαν, δεν ήμαν όπως ήμαν. Τι με έδωσαν, όλοι οι γιατροί, καλοί. Τα γεράματα φταίνουν για όλα. Αυτό είναι, όλα. Άρα άμα δεν γεράσουμε δεν χρειαζόμαστε να σου πει. Βέβαια, είχαμε ανάγκη όταν... Για μας κυλαϊδούν τα πουλιά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχει και η διαμαρτυρία των συμβασιούχων που εργάζονται στο νοσοκομείο. Πάμε να δούμε τι μας λένε. Είμαστε εμείς που μας απολύει. Είναι δίκαιο αυτό? Όχι. Ή είμαστε επικουρικοί όλοι ή δεν είμαστε? Στα δύσκολα που το νοσοκομείο είχε πρόβλημα με το COVID, εμείς δεν βάλαμε πλάτες. Εμείς δεν ήμασταν μπροστά. Όλοι μας ήμασταν. Ήμασταν όλοι. Τώρα γιατί μας βγάζει εμάς έξω? Δεν πρέπει να σας βγάλει. Αυτό. Γι' αυτό και κάναμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρία. Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στα νοσοκομεία. Η στάση εργασίας ξεκίνησε στις 9 με τους συμβασιούχους του νοσοκομείου Σέρων να βρίσκονται ακριβώς έξω από το κτίριο της διοίκησης. Η κυβέρνηση δεν θέλει στο δικό μας το πρόβλημα να δώσει μία λύση. Αυτό καταλαβαίνουμε. Από εκεί και μετά αυτό είναι μια αδικία. Δεν μπορεί να χωρίσει τους επικουρικούς σε δύο κατηγορίες. Αυτό είναι το δικό μας το θέμα. Από εκεί και μετά ας βγουν να μας το πούνε. Μας έχουν σε μια διαρκής ομοιρία. Κάθε 3 μήνες, με παρένθεση, μόλις μπουν οι εργολάβοι φεύγεται. Εδώ και 2 χρόνια περίπου και παραπάνω είμαστε με 3 μήνες συμβάσεις. Ποιος ο λόγος? Τους υπόλοιπους επικουρικούς κάθε χρόνο τους ανανεώνει. Να βγουν και να μας απαντήσουν. Γιατί να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός των επικουρικών?
Θέλουμε απαντήσεις. Προφανώς δεν απαντάω εγώ για την κυβέρνηση, εσύ δεν είσαι δεύτερος υπουργός. Τι θεωρούμε. Κατηγορία επικουρικού, δεν είμαστε κι εμείς. Μπορεί να είστε μια κατηγορία σοκ, ειδική κατηγορία η οποία... Υπαγόμαστε σε επικουρικό προσωπικό. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Περίπου 50 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη και στη σύντηση κινδυνεύουν με άμεση απόλυση παρότι έχουν ενεργείς συμβάσεις, καθότι ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών σε εργολάβους. Εργάζονται πολλά χρόνια οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεών τους, έστω και τρίμηνες, και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες. Θα γίνει σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό, με τον νέο Υπουργό Υγείας, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Είμαστε 6.000 συμβασιούχοι στις ειδικότητες φύλαξη, σύντηση και καθαριότητα και ευελπιστούμε ότι ο νέος υπουργός θα σκύψει πάνω από το δικό μας πρόβλημα που ταλανίζεται εδώ και 8 χρόνια περίπου. Ποιο είναι το πρόβλημα, εξηγήστε μας ακριβώς. Από το 2016 είμαστε συμβασιούχοι με συνεχή ροή συμβάσεων μέχρι και σήμερα. Τώρα η κυβέρνηση έχει στραφεί προς τους εργολάβους, προς τους ιδιώτες και θέλει να μπουν μέσα οι εργολάβοι και να απολυθούν εμείς οι συμβασιούχοι. Εσάς η συμβασία σας για πόσο καιρό ήταν, τι διάρκεια? Δηλαδή υπογράψατε μια συμβασία, για πόσο καιρό ήρθατε ας πούμε αρχικά εδώ στο νοσοκομείο? Αρχικά το 2016 είχαμε ξεκινήσει με 18 μήνη σύμβαση. Άρα ξέρατε ότι μετά θα απολυθείτε. Μπράβο, μετέπειτα έγινε 1,5 χρόνος, μετέπειτα ένας χρόνος και φτάσαμε μέχρι και σήμερα να είμαστε με συνεχή ροή συμβάσεων. Τα τελευταία χρόνια, εδώ και 2 χρόνια περίπου, οι συμβάσεις μας είναι τρίμηνες. Με την υποσημείωση ότι μόλις θα μπουν οι εργολάβοι, μόλις ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί, θα αποχωρήσουμε εμείς οι συμβασιούχοι. Οι ίδιοι δηλώνουν πως όντως οι συμβάσεις τους αρχικά, δηλαδή πίσω στο 2016, ήταν για 18 μήνες. Αλλά από την στιγμή που ανανεώνονται συνεχώς, θεωρούν πως πρέπει κάποια στιγμή να μονιμοποιηθούν. Η προοπτική από την αρχή δεν υπήρχε. Αλλά από εκεί και μετά, όταν είσαι εργαζόμενος σε έναν χώρο 8 χρόνια, εγώ πιστεύω και όλοι μας δηλαδή πιστεύουμε ότι προϋπόθεση είναι να μετατραπούν οι συμβάσεις μας σε αορίστου χρόνο. Αυτό είναι επιθυμία, όμως υπάρχει αυτό νομικά, δηλαδή μπορεί να γίνει? Νομικά έχουμε στραφεί και στα δικαστήρια και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Κάποια δικαστήρια έχουν δικαιώσει κάποιο κόσμο. Από εκεί και μετά και εμείς κάνουμε τη δική μας προσπάθεια για να δούμε τι θα γίνει. Έχετε πάρει κάποια υποσχετική από τον κ. Βαρτζόπουλος, όταν ήρθε εδώ, κάποιους άλλους υπουργούς, πάντα συνδικάτα σας κάτω? Ναι, τα συνδικαλιστικά σας όργανα, τι σας λένε? Υποσχέσεις έχουμε πάρει. Ότι θα δουν το δικό μας το θέμα, θα το σκεφτούμε το δικό σας το θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς στο ελληνικό δημόσιο κοστίζουμε λιγότερο από ό,τι θα μπουν οι εργολάβοι μέσα. Ο προηγούμενος υπουργός το είχε δει το θέμα μας, είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει όλους τους διαγωνισμούς, αλλά δεν είχαμε την τύχη να συνεχίσει να είναι υπουργός. Τώρα ο νέος υπουργός, ευελπιστούμε και αυτός να το δει το δικό μας το πρόβλημα σοβαρά και να βγει μια θετική απόφαση. Τα νοσοκομεία τρέχουν να ολοκληρώσουν τους διαγωνισμούς για ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών στους εργολάβους και σταδιακά οι εργαζόμενοι απολύονται, παρότι κάποιοι έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις τους έως και 31 Μαρτίου του 2024. Αυτό που επισημαίνεται είναι πως σύμφωνα με όλες τις οικονομοτεχνικές μελέτες των νοσοκομείων, οι εργολάβοι στοιχίζουν πολύ περισσότερο. Οι συμβασιούχοι των ΣΕΡΟΝ σήμερα είχαν στο πλευρό τους και το Σωματείο Εργαζομένων. Στηρίζουμε ως Ομοσπονδία τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις των συναδέλφων και ζητάμε την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε μετατροπή αορίστου χρόνου, διότι εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε και είναι λογικό ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Γι' αυτό και οι συνάδελφοι αυτοί ανανεώνονταν όλο αυτό το διάστημα οι συμβάσεις τους, διότι δεν μπορούσε το νοσοκομείο και τα νοσοκομεία να σταματήσουν αυτές τις παροχές, διότι καλύπτουν ανάγκες του νοσοκομείου. Γι' αυτό και δίνονταν συνέχεια οι ανανεώσεις
και έχει το δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος μετά από αυτά τα χρόνια να λέει ότι θα πρέπει να μετατραπεί η σύμβασή μου σε αρρώστιο χρόνο, διότι πραγματικά καλύπτω πάγιες και διαρκές ανάγκες. Και όλοι γνωρίζουμε ότι οι εργολάβοι από οικονομικής πλευράς στοιχίζουν ακριβότερα από ότι μία σύμβαση με έναν εργαζόμενο. Ο κύριος αγοραστός αναφέρει πως εάν η κυβέρνηση δεν ήθελε να μονιμοποιήσει αυτούς τους εργαζομένους, δεν θα έπρεπε να ανανεώνει συνεχώς τις συμβάσεις τους. Ξεκίνησαν με συγκεκριμένες συμβάσεις, στη διάρκεια όμως ανανεώθηκαν. Δεν θα έπρεπε τότε να ανανεωθούν καθόλου και να σταματήσει εκεί το πράγμα. Και κανείς δεν θα διαμαρτύρονταν, διότι ήξερες ότι για 18 μήνες και τέλος. Από τη στιγμή όμως που στη διάρκεια φάνηκε ότι καλύπτεις πάγιες και διαρκές ανάγκες και σε ανανεώνουν τη σύμβαση, έχεις όλο το δικαίωμα μετά να λες ότι πρέπει να μετατραπεί εφόσον δουλεύω συνεχόμενα σε ορίστο χρόνο. Κακώς ανανεώσαν τις συμβάσεις γενικώς. Πεντάμινο και τέλος. 18μηνο και τέλος. Έτσι και ο εργαζόμενος δεν θα έχει καμία απέτηση. Γιατί του λέει ότι εντάξει, δεν ανανεώθηκε η σύμβασή μου, θα κοιτάξω να κάνω κάτι διαφορετικό. Εδώ κάποιοι συνάδελφοι ήρθαν νέοι και αυτή τη στιγμή έχουν κάπως ηλικιωθεί, ούτε δουλειές μπορούν να ξαναβρούν εύκολα, ενώ πριν 5 χρόνια, αν δεν τον ανανέονταν η σύμβασή του, θα μπορούσε να δει και το μέλλον του από τότε και όχι αυτή τη στιγμή. Άρα δικαστικά θα δοθεί η λύση, εφόσον πολιτική βούληση δεν φαίνεται να υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, και δικαστικώς έχουν κερδιθεί κάποια. Το ζητούμενο είναι να καταλάβει το Υπουργείο ότι οι εργολάβοι στοιχίζουν πιο ακριβά. Μιλάμε ότι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι αναμφίβολα σε όλους μας τσακίζει. Δεν μπορούμε να δίνουμε, να σπαταλάμε χρήμα όταν δεν δίνουμε αύξηση. Δηλαδή οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν πήραν αυξήσεις, τους εργολάβους θα τους δώσουμε αύξηση? Αυτά λοιπόν και με τους συμβασιούχους στο νοσοκομείο των Σερών και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την εκδήλωση για την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας από τις θυγατέρες της Πινελόπης. Ραντεβού εμείς αύριο λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε 9:20 με τον Δημήτρη Κότα. Καλώς απόγευμα. Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα τους έκοψαν τα μέλη του Συλλόγου Θυγατέρες της Πινελόπης Σερών, το τμήμα Ατριτώνη. Το καλωσόρισμα για την κοπή βασιλόπιτας έκανε η πρόεδρος, η οποία και ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους, εκπροσώπους συλλόγων και φορέων αλλά και τους αιρετούς, όπως και τα μέλη των θυγατέρων της Πινελόπης για την παρουσία τους στην εκδήλωση, αλλά και το ενδιαφέρον τους για όλες τις δράσεις που κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι θυγατέρες της Πινελόπης, το τμήμα μας λέγεται Ατριτώνη. Ιδρύθηκε το 2012 το δικό μας, αλλά σαν οργανισμός ιδρύθηκε το 1929 στο Σαν Φρανσίσκο της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής από την Αλεξάνδρα Αποστολίδη, η οποία πίστευε ότι έπρεπε να προωθήσουν την ελληνική παιδεία εκεί που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν διάφορα τμήματα. Υπάρχουν διάφορα τμήματα σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ευρώπης, της Ελλάδος και της Κύπρου. Εμείς λεγόμαστε Ατριτώνη και το όνομα το πήραμε από το οποίο χρησιμοποιεί η Πινελόπη μέσα στην Οδύσσα του Ομήρου. Το χρησιμοποιεί όταν επικαλείται την θεά την Άννα να βοηθήσει τον γιο της στον Τηλέμαχο πέναντι στους μυστήρες. Λοιπόν, εμείς κάνουμε διάφορες δράσεις, όπως βλέπετε στην οθόνη. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά στις ευπαθείς ομάδες, να οργανώνουμε και διάφορες διαλέξεις, ομιλίες, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνία και στην εκπαίδευση. Και τώρα οι πρόσφατες μας δράσεις ήταν να προσφέρουμε διάφορα προϊόντα στους πληγέντες της Θεσσαλίας. Στείλαμε μία αποστολή μέσω του Ερυθρού Σταυρού, τους οποίους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εκδήλωση πλαισίωσε το έντεχνο συγκρότημα του Μουσικού Σχολείου Σερών «Σπασμένα κλειδιά». Yeah.
πρόεδρος Πασχαλία Πατραμάνη ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την παρουσία του, αλλά πάνω απ' όλα για τη βοήθεια στο φιλανθρωπικό έργο των θυγατέρων της Πινελόπης. Ναι, πολύ ωραία. Σήμερα καλέσαμε τους πολίτες, τους φίλους μας που πάντα μας υποστηρίζουν στο φιλανθρωπικό μας έργο και έχουμε πολύ ωραία προσέλευση. Χαιρόμαστε πολύ. Ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία, ψυχική γαλήνη, ευτυχισμένες στιγμές πάντα και επίσης δημιουργικότητα και ευημερία για όλους. Οι θυγατέρες της Πινελόπης είναι το γυναικείο τμήμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, της οποίας αποτελούν κλάδο. Το τμήμα των Σερών ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2012. Είναι το γυναικείο τμήμα της ΑΧΕΠΑ. Η ΑΧΕΠΑ είναι η Αμερικανοελληνική Εκπαιδευτική και Προοδευτική Οργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η ομογενής. Έλληνες ομογενείς στη ΣΥΠΑ, οι οποίοι ίδρυσαν αυτόν τον οργανισμό το 1923, ήταν οι άντρες, και μετά το 1929 ιδρύθηκε ο οργανισμός Θυγατέρες της Πινελόπης από την Αλεξάνδρα Αποστολίδη, η οποία πίστευε στην ελληνική παιδεία και τα ήθη και τα έθιμα να προωθούνται, και επίσης η φιλανθρωπία και η αριστεία και πίστη στην χριστιανοσύνη και στην οικογένεια. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, Κύπρο και την Ελλάδα. Και προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας και να βοηθήσουμε επίσης άνθρωποι μερικές φορές που έχουν κάποια ανάγκη για ιατρική περίθλαψη, και οργανώνουμε και διαλέξεις, διάφορες δράσεις έχουμε κάνει στο παρελθόν και ελπίζουμε τώρα να κάνουμε και καινούργιες. Με ιστορικό περιεχόμενο, να δεικνύουμε τον τόπο μας και να δεικνύουμε και να επιβραβεύουμε τα νέα παιδιά. Όπως γι' αυτό σήμερα έχουμε το υπέροχο αυτό το συγκρότημα των 5 μαθητριών από το Μουσικό Σχολείο Σερών, οι οποίες τραγουδούν υπέροχα και θέλουμε να τα στηρίξουμε τα παιδιά. Το ίδιο και για το 2024 θα επιδιώξετε, οι στόχοι είναι οι ίδιοι πάνω κάτω? Ναι, πάνω κάτω είναι οι ίδιοι, να κάνουμε και διαφορετικές έτσι, δράσεις που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τα παιδιά.